Ξιχνιάστηκε η υπόθεση κακοποίησης και θανάτωσης ζώου. Είχαν κρεμάσει ένα σκύλο, ένα σκυλάκο 10 Φεβρουαρίου στην περιοχή των Χανίων. Ξιχνιάστηκε, βρέθηκε ο δράστης και θα πληρώσει μάλιστα και ένα ποσό περί τις 30.000 ευρώ. Πάμε να συνομιλήσουμε την κυρία Μαρίζα Ζημονοπούλου, αντιπρόεδρος της φιλοζωικής ομάδας Σύριος. Κυρία Ζημονοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με έχετε. Νιώθετε δικαιωμένοι κατά κάποιο τρόπο μετά από αυτή την εξέλιξη, σε πρώτη φάση? Εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι ότι όλο και περισσότερα περιστατικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όλο και περισσότερα πρόστιμα ακούμε να επιβάλλονται. Όλη αυτή η είδηση, βασικά τα 30.000 ευρώ που επιβλήθηκαν στο συγκεκριμένο άνθρωπο, είναι αποτέλεσμα μιας ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης της ασφάλειας Χανίων. Πρέπει να το πούμε αυτό. Υπήρχε η πολιτική βούληση, υπήρχε η διάθεση και έτσι ενεργοποιήθηκαν, έψαξαν τις κάμερες της περιοχής τριγύρω και μπόρεσαν και βρήκαν αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο το οποίο πρέπει να γίνεται. Σίγουρα υπάρχει μια δικαίωση, αλλά θα έλεγα περισσότερο υπάρχει μια θετική αίσθηση ότι αρχίζει η αστυνομία να αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα περιστατικά είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει οι δράστες τους να διώκονται και παραδειγματικά να τιμωρούνται. Μάλιστα, και το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την παραδειγματική, έστω στο μέτωπο του χρηματικού ποσού, 30.000 ευρώ, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ναι, υπάρχει ο νόμος. Υπάρχει νόμος. Υπάρχει νόμος, όχι ο καινούριος. Και εφαρμόζεται, ο καινούριος, βέβαια. Και όλα αυτά τα χρόνια περιμέναμε να εφαρμοστεί. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν πρόστιμα. Αυτό που χρειαζόταν μέχρι τώρα ήταν η αστυνομία, ήταν ένας ευαισθητοποιημένος εισαγγελέας ή να το πω καλύτερα ένας εισαγγελέας ο οποίος ήθελε να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Και γι' αυτό το λόγο και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι έχει και συνέχεια, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Σωστά. Έχουμε και δικαστήριο, δεν τελειώνει. Έχει σχηματιστεί δικογραφία, σωστά. Ναι. Να πω πάλι το εξής. Συμφωνώ μαζί σας ότι τα 30.000 ευρώ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πιστεύω όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας πιστεύει ότι τέτοια εγκλήματα δεν εξιχνιάζονται. Πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αβίαστα κακό. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ο οποίος έχει σκοπό να κάνει κακό, που θέλει, δεν έχει πρόβλημα να κακοποιήσει. Ότι θα περάσει έτσι συγκεκριμένη ακριβώς πράξη. Πολύ σωστά, γιατί η πλειονότητα της κοινωνίας είναι απέναντι και το ακριβώς έχει αποδείξει, το αποδεικνύει καθημερινά. Ναι. Οπότε εγώ δεν μένω τόσο στο 30.000 ευρώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μένω περισσότερο στο ότι υπήρξε μια δραστηριοποίηση, ανοίξανε κάμερες, έψαξαν, ασχολήθηκαν και καιρός είναι να βλέπουμε πολλά τέτοια και ας μην είναι 30.000 ευρώ, ας είναι λιγότερα, αλλά ας είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά δηλαδή που ξεχνιάζονται. Σωστά. Είστε αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια? Δεν λέω για το επόμενο διάστημα. Ναι, θέλω να πιστεύω πως γίνονται πράγματα. Ξέρετε, αρχίζει τουλάχιστον σε αυτό το τομέα η αστυνομία και βλέπει τέτοιους δράστες με άλλο μάτι, με αυτό που φωνάζαμε τόσο καιρό, ότι τέτοιοι δράστες είναι επικίνδυνοι για την ίδια την κοινωνία και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ξέρετε, θα φέρω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα της φόλας. Η δηλητηρίαση ενός ζώου συντροφιάς, ενός ζώου γενικότερα, όχι μόνο και άγριο ζώο φυσικά, έχει ανάλογο διοικητικό πρόστιμο. Η περίπτωση όμως να βρεθεί ένας δράστης, η περίπτωση να βρεθεί κάποιος ο οποίος τοποθέτησε φόλα και ειδικά στο ναυτικό ιστό, κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις και αυτό διότι η αστυνομία αντιμετωπίζει με ένα πολύ δύσκολο, κίνητο θα έλεγα τρόπο, δίσκαμπτο, τέτοια περιστατικά και τις καταγγελίες φυλόζων. Μάλιστα. Οπότε, γιατί το λέω αυτό, γιατί αναφέρω τις φόλες. Τις αναφέρω διότι όταν κάποιος πάει να καταγγείλει μια τέτοια περίπτωση δεν έχει την ανάλογη αντίδραση από την αστυνομία. Περιμένουν κάποιον αυτόπτη μάρτυρα. Αυτό που έκανε η ασφάλεια Χανίων ήταν
εφόσον δεν υπήρχε αυτό τη μάρτυρα, να ψάξει τι κάμερε οι οποίε υπήρχαν τριγύρω. Και έτσι βρέθηκε αυτό ο άνθρωπο. Περιμένουμε ανάλογη συμπεριφορά στι υπόλοιπε. Από τα υπόλοιπα αστυνομικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα για να σταματήσει πλέον ή τουλάχιστον να ελαττωθεί αυτά τα παιδιά. Κυρία Ζημονοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.